Η κατάργηση της Κυριακής Αργίας, συνολικά το χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων από κυβέρνηση και εργοδοσία δεν θα σταματήσει αν εμείς επιθετικά, μαζικά και συλλογικά δεν μπούμε στον αγώνα να υπερασπίσουμε σήμερα τα δικαιώματά μας. Αν εμείς πιο αποφασιστικά δεν προτάξουμε τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Το πακέτο των νέων μέτρων που ψηφίστηκε στα τέλη Μάη μπροστά στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, εκτός όλων των άλλων φορτώνει στις πλάτες των εργαζομένων, δίνει και τη χαριστική βολή στην κυριακάτικη αργία. Γενικεύεται το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και αφαιρεί όποιους περιορισμούς υπήρχαν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Υλοποιείται μια πάγια απέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Ανοίγει σήμερα ο ασκός του αιώνου για νέες ρυθμίσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στα μεγάλα μονοπόλια να ανοίγουν όποιες και όσες Κυριακές θέλουν, ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε τουριστικές ή μη περιοχές. Ο συγκεκριμένος νόμος ανοίγει το δρόμο επί της ουσίας για την ολοκληρωτική κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Σήμερα, συνάδελφοι, χτυπηθείτε μια ιστορική κατάκτηση της εργατικής τάξης που κατακτήθηκε με αγώνες και δεν τη χαρούσε σε καμία πολυεθνική και σε κανέναν επιχειρηματικό όμιλο. Είναι μέρα που μας ανήκει. Είναι μέρα ξεκούρασης, μέρα αναπλήρωσης της εργατικής μας δύναμης, μέρα που αφιερώνουμε στην οικογένειά μας, την κοινωνική ζωή και δράση μας. Η κατάργησή της δεν αφορά σήμερα μόνο τους εργαζόμενους στο εμπόριο, αλλά όλους τους εργαζόμενους σε όποιο κλάδο και αν εργάζονται. Ακόμα και σε κλάδους που επιβάλλεται η κυριακή εργασία, αυτή αποζημιώνεται με προσάυξηση πάνω στο ημερομίσθιο και με μια επιπλέον μέρα ξεκούρασης. Απόδειξη ότι η Κυριακή, όπως έχει καθιερωθεί, είναι μέρα ξεχωριστή σε σύγκριση με όλες τις άλλες. Είναι υποχρέωση συνολικά σήμερα των εργαζόμενων, το λαϊκό στρωμάτο να την διαφυλάξει, να παλέψει σήμερα για την νομοθετική κατοχήρηση της Κυριακής Αργίας. Είναι προκλητική σήμερα η κυβέρνηση όταν ισχυρίζεται ότι η κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας γίνεται για το κοινό συμφέρον. Τα κέρδη των μεγάλων ομήλων καμία σχέση δεν έχουν με την ανάγκη μας για ξεκούραση, σταθερή δουλειά, σταθερό ωράριο εργασίας, με τους μισθούς και τα δικαιώματά μας. Βασικό επιχείρημα είναι ότι η λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής λέμε θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Στα έσοδα και πρόκειται όμως για έσοδα που γεμίζουν τις τσέπες των ίδων, των πλουσίων. Το μιλάω για την τσέπη χωρίς δικαιώματα. Και ταυτόχρονα οι αυτοαπασχολούμενοι με άδεια ταμεία βουλιάζουν στα χρέη από τη φορολογία και τις εισφορές. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Μια τέτοια ανάπτυξη που σήμερα επιχειρείται πάνω στα αποκαλύπια των δικαιωμάτων μας. Με συνεχή μέτρα, λαϊκά, με το λαό στη γωνία. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φτάνει πια. Αρκετές θυσίες έχουν υποστεί. Αρκετά ματώσαμε για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η δουλειά της Κυριακής είναι για εμάς τους εργαζόμενους στο εμπόριο σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι της αγανάκτησης. Να εκπληρωθούμε τους στόχους της κάθε επιχείρησης. Να βλέπουμε τον συνάδελφό μας ως εχθρό για να συγκαλύψουν το γεγονός ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι οι εργοδότες. Το λέμε καθαρά, δεν πάει άλλο. Δεν θα ανεχτούμε συνθήκες γαλήρας μέσα στους εργασιακούς χώρους. Λέμε όχι στο ωράριο των περιοδευτικών. Οι εμποροϊπάλληλοι δεν είναι για σφαγή, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Δεν θα τους χαρίσουμε καμία Κυριακή. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, την οργάνωσή μας και τη συνολική μας δράση. Συμπεριφερόμαστε με τους αυτοαπασχολούμενους εφόρους που έχουν συμφέρον να σταθούν αποφασιστικά σήμερα στο πλευρό των εργαζομένων στον κλάδο. Που παρά τα εξαιρετικά ωράρια, τη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα σκίζουν και αυτοί να τα βγάλουν πέρα. Φουλιάζουν στα χρέη από τη φορολογιστία, τις τράπεζες, την ληστική πολιτική. Και αυτός ο αγώνας είναι ανάγκη εργαζόμενοι και αυταποσχολούμενοι να ξεπερδέψουμε τις δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, να ξεχωρίσουν τη θέση τους από το περιακτό που σηκώνει σήμερα ενάντια στην νομοθεσία για την Κυριακάτικη Αργία, μερίδα των εργοδοτών μαζί με τη στήριξη και την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Είναι αυτή που έχουν ανοίξει την πόρτα του εκκλησμού και της απαξίωσης των απεργιών και μετά κάνουν τάχα αναλύσεις για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων. Άρα να δυναμώσουμε.
συνεχίσουμε τον αγώνα απέναντι σε κάθε προσπάθεια για πλήρη απελευθέρωση του αγαρίου και κατάργηση των δικαιωμάτων μας. Πιο μαζικά, πιο μαχητικά σε κάθε κατάστημα, σε κάθε εργασιακό χώρο. Την αναπλήρωση των απολειών μας, όσων δικαιωμάτων και μισθών χάσαμε τα χρόνια της κρίσης. Την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων πάνω στη βάση των σημερινών οξυμένων αναγκών μας. Δεν είναι πολυτέλεια το 2017 με την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, την άνοδο της παραγωγής που πρέπει να παλέψουμε για την απόκτησή τους. Μόνο σήμερα με αγώνα, οργάνωση και συλλογική δράση μπορούμε να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Να εμποδίσουμε σήμερα την υλοποίηση των εργατικών μέτρων σε κάθε χώρο δουλειάς. Να μην αφήσουμε να περπατήσουν στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας.